Μοιράστηκε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και σήμερα η Άντα Λιβιτσιάνου ξεκουράζεται στο σπίτι της και μέσα από το κείμενό της στο Facebook θέλησε να στείλει σε όλους το μήνυμα της πρόληψης. Είμαι περήφανη για κάθε τραύμα και για κάθε ράμα το οποίο δείχνει νίκη. Το νέο μου σημάδι από το χειρουργείο μου θα το φοράω σαν παράσημο απέναντι στον καρκίνο, κακοήθη όσο του θυροειδούς που αφαίρεσα. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί για τρελή μου τύχη το ανακάλυψα τυχαία, κάνοντας ένα υπέρηχο προληπτικό. Ηθικό δίδαγμα, η πρόληψη σώζει ζωές. Σίγουρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε την υγεία μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Το ίδιο μήνυμα στέλνει και η μητέρα της, μιλώντας αποκλειστικά στο Star. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την αγάπη σας και σας παρακαλούμε να περάσετε το μήνυμα της πρόληψης. Όλα έγιναν ξαφνικά, χωρίς κανένα σημάδι να δείχνει ότι κάτι συμβαίνει. Ο προληπτικός έλεγχος της άφηνε περιθώριο μόλις λίγες μέρες για να μπει στο χειρουργείο. Μπήκε καθαρά για ένα προληπτικό έλεγχο, έτσι. Δεν είχε δηλαδή. Δυστυχώς δεν είχε καθόλου σημάδια. Δεν είχε ούτε νεύρα που συνήθως και το θυροειδής επηρεάζει τη συμπεριφορά. Η ίδια δεν είχε τίποτα συμπτώματα. Και αυτό ήταν το χειρότερο. Τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση στέλνουν και όσοι διαγωνίζονται μαζί της στο σόου μεταμφιέσεων. Νιώθει καλά. Αυτό, λίγο ταλαιπωρία μετά το χειρουργείο, εντάξει. Όλοι κάτι έχουμε κάνει που είναι λίγο περίεργο μετά το χειρουργείο. Θα πάει σπιτάκι της και θα ξεκουραστεί και θα έρθει ακόμη πιο δυνατή να μας κερδίσει πάλι. Το μάθαμε λίγο αμέσως σχεδόν μόλις ξεκίνησε το Your Face Familiar, μια-δυο μέρες μετά ίσως. Είχε κάνει τις εξετάσεις βέβαια τον έλεγχο, αλλά οι απαντήσεις ήρθαν ακριβώς αμέσως μετά την έναρξη. Του show. Η κουβέντα του γιατρού ήταν ότι το πολύ σε 45 μέρες έπρεπε να έχει αφαιρεθεί ο θηρεοειδής. Το show βρισκόταν ακριβώς στη μέση όταν η Μαρία Μπεκατούρου έλεγε πως η Άντα θα λείψει μία Κυριακή. Κανείς μέχρι τότε δεν είχε καταλάβει το παραμικρό. Της ευχόμαστε περαστικά, γρήγορη ανάρρωση, τη θέλουμε ξανά κοντά μας. Νομίζω καλά έκανε με το δημοσίευσε γιατί καλό είναι να προσέχουμε γενικά την υγεία μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι υγεία.